Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά. Όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα. Και αυτό θα περάσει. Security doors sealed. Sector retains in quarantine. Γεια σου Γιώργο Καρκά, τι κάνεις? Γεια σου Λευτέρη Χαρίτο, είμαι καλά. Είμαι καλά. Μπήκα χθες το βράδυ που έβλεπα το Facebook, το δικό σου. Mm-hmm. Είδα μια ατάκα, αν θυμάμαι καλά, του Ζαν Κοκτώ, που είναι αγαπημένος, mm-hmm. που έγραψε με ένα ψέμα που λέει πάντα την αλήθεια και πήρα να σε ρωτήσω, καταρχήν πώς βιώνεις την καραντίνα. Γιατί αυτό είναι και το κοινό θέμα της καραντίνας. Βιώνω εγώ σαν Γιώργος Καρκά συγκεκριμένα λίγο διαφορετικά από ό,τι οι υπόλοιποι λόγω συνθήκης και λόγω κατάστασης. Δηλαδή, έμενε η καραντίνα, τώρα άκου να δεις τι έγινε. Με έπιασε λίγο, αμέσως μετά την αποφυλάκησή μου για τη γνωστή ιστορία, μην την ξαναλέμε, εντάξει, την ξέρουν όλοι. Ήμουνα κρατούμενος 16 μήνες και τα λοιπά, αφόθηκα από το δικαστήριο και μόλις βγαίνω, έχω κάνει όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις για έρωτα, δουλειά, θέατρο, τα πάντα όλα, ας πούμε, να ξαναξεκινήσω τη ζωή μου πάλι, βγαίνοντας, τσοπ, καραντίνα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τη βιώνω λίγο διαφορετικά και στην ουσία μετά από 16 μήνες φυλάκισης και όχι απλώς ενός ντεμέκ εγκλεισμού, γιατί αυτό είναι η καραντίνα, ένας ντεμέκ εγκλεισμός, το βιώνω σαν μια ομαλή μετάβαση στην έξω ζωή. Είτε έχει να κάνει με το να συντονίσω λίγο τη ζωή μου με περισσότερη ησυχία και σε καλλιτέχνης και σαν Γιώργος, με το να κάνω τις επαφές με τους ανθρώπους που μου είχαν λείψει. Να σου πω, ακούω ένα σκύλο το σειρωτικό σου, είναι ή από απέναντι? Σκύλο? Ναι, έχει σκύλο? Όχι, δεν έχω σκύλο. Βασικά έχω σκύλο, αλλά ο σκύλος μου λείπει με τον μπαμπά μου στο χωριό. Δεν έχει κάποιο σκύλο, η αλήθεια είναι. Όχι, εντάξει, μάλλον είσαι έξω. Από πού μας μιλάς? Τώρα σας μιλάω από το μπαλκόνι. Α, μάλιστα. Σκεφτόμουν, Γιώργο, ότι μετά από όλο αυτό που έχει ζήσει. Όχι, σκεφτόμουν, μάλλον ήθελα να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται η αντίδραση του κόσμου. Βλέπω στα social media και σε αυτά μια τάση λίγο να τραγικοποιούνται όλα τα πράγματα και τα λοιπά και είναι αστείο. Είναι αστείο, ας πούμε, να σου λένε ότι πρέπει για ένα μήνα, ενάμεση να κάτσεις σπίτι σου και είναι αστείο να βλέπω ότι άνθρωποι πιέζονται ψυχολογικά, ότι ξαφνικά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους ή ότι χρειαζόντουσαν αυτό για να τον ανακαλύψουν. Είναι μια χρυσή ευκαιρία γενικά. Η ταχύτητα που έχει η ζωή γενικά πολλές φορές δεν μας δίνει την ευκαιρία και η καθημερινότητα να καταλάβουμε με ποιους ανθρώπους έχουμε δίπλα μας και αν τελικά έχουν κάτι να μας πούνε. Είναι μια χρυσή ευκαιρία λοιπόν αυτή. Να καταλάβουμε όλοι το ότι εγκλεισμός δεν σημαίνει ότι είμαι σπίτι μου και ένα μήνυμα μπορώ να πω που γουστάρω. Δεν είναι αυτό ο εγκλεισμός. Θα μπορούσε κάποιος να το δει και σε μια πρόβα γυρατιών όλο αυτό. Πώς είναι η καθημερινότητα στα γυρατιά μας. Την καραντίνα τη βιώνω δημιουργικά όσο μπορώ να τη βιώσω δημιουργικά. Γιατί είμαι σε μια μεταβατική κατάσταση έτσι κι αλλιώς από κάτι πολύ χειρότερο και το οποίο ήταν για 16 ολόκληρους μήνες. Σε καταλαβαίνω απόλυτα και ξέρεις, μου φαίνεται τρελό έτσι κι αλλιώς να συγκρίνονται αυτά τα δύο πράγματα. Δεν θα έμπαινα ποτέ ούτε καν στον πειρασμό να τα συγκρίνω. Βέβαια, ξέρεις, όταν θεωρείς δεδομένη την ελευθερία σου, ξαφνικά το ότι ξέρεις, μπορείς να πας μόνο το σκύλο σου βόλτα μπορεί να σου φαίνεται υπερβολή. Βγήκες και ξαφνικά πρέπει να κάτσεις σπίτι σου. Ωραίο ακούγεται σε πρώτη φάση. Και να έχεις αυτή την ηρεμία. Προφανώς άλλαξαν οι σκέψεις σου από την άλλη κατάσταση μιας φυλακής, έτσι. Οι σκέψεις μου άλλαξαν έτσι κι αλλιώς, γιατί και εμένα όταν μου συνέβη αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο περίμενα ότι θα μου συμβεί. Δηλαδή δεν φλερτάρα έτσι κι αλλιώς με διάφορα περίεργα πράγματα στη ζωή μου για να περιμένω ότι μπορεί να μου συμβεί. Έγινε ένα τυχαίο περιστατικό και απλώς έγιναν όλα λάθος. Οι σκέψεις μου άλλαξαν όλο το σύμπαν μου. Όταν εγώ για 16 μήνες περίμενα να δω την οικογένειά μου, φάση, να έχω την πολυτέλεια, τον έχω ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια μου, να αγκαλιάζω, να φιλώ, να βγαίνω έξω για βόλτα με όποιον γουστάρω και όλα αυτά, να τα κάνω με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων πίσω από ένα τζάμι και περιμένω 16 μήνες να τελειώσει αυτό και με το που τελειώνει. Και το ίδιο με μια άλλη συνθήκη, λες ότι για να συμβαίνει αυτό είναι για λίγο χρονικό διάστημα και υπάρχει και λόγος. Ναι, είμαι στις ανέσεις του σπιτιού μου, έτσι, τα πολύ βασικά τα οποία οι περισσότεροι δεν τα εκτιμούμε όταν δεν μας έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και να μην είμαστε, θα με συγχωρήσετε για την έκφραση, πολύ μπουχέσες. Μην τα κάνουμε όλα τόσο δραματικά και ότι
ξαφνικά καταραίει το σύμπαν επειδή δεν μπορούμε να πάμε το σκύλο μας βόλτα. Ακόμα και στην καραντίνα είμαστε πάρα πολύ ελεύθεροι. Ρωτάω συνήθως τους καλεσμένους τι τους έχει λείψει. Σε σένα, ξέρεις, όλες αυτές τις ερωτήσεις ακούγονται περίεργες. Δηλαδή, τι σου έχει λείψει τώρα, φαντάζομαι ενδεχομένως και τίποτα. Το τι θα πρέπει να σου είχε λείψει πριν, είναι δυσθεώρητα μεγαλύτερο από το τι σου μπορεί να σου έχει λείψει τις τελευταίες, ας πούμε, τον τελευταίο ένα μήνα. Μόνο και μόνο που το κουβεντιάζουμε είναι αστείο. Αλλά το χαρακτηρίζω αστείο γιατί το βλέπω από μια θέση να κάνω χιούμορ. Αυτό που συνεχίζει και μου λείπει είναι η ελευθερία απέναντι στην ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή το να πάρω 5 φίλους μου και να πάμε έξω να πάμε ή να χορέψουμε ή να πάω να δω μια παράσταση σε ένα γεμάτο θέατρο, ας πούμε, με ανθρώπους δίπλα μου. Και αυτό ανθρώπινη επαφή είναι. Οι ενέργειες και όλα αυτά. Όλα αυτά μου είχαν λείψει και είναι αυτό που συνεχίζει και μου λείπει. Αυτό πραγματικά ναι, μου έχει λείψει. Και είναι και αυτό το οποίο πρέπει να εκτιμήσουμε. Να εκτιμήσουμε την ανθρώπινη επαφή και με ποιους θέλουμε να την έχουμε. Να σα ρωτήσω, όταν επέστρεψες παρόλα αυτές τις συνθήκες καραντίνας, τι είναι αυτό που πρώτο έκανες με λαχτάρα? Δηλαδή είναι παράξενο. Συνήθως ρωτάω ότι έχεις λαχταρίσει να κάνεις μετά την καραντίνα, αλλά εσύ έχει νόημα να σου πω τι έκανες με λαχτάρα όταν γύρισες στο σπίτι σου παρόλα αυτά. Όταν γύρισα στο σπίτι μου, πολύ απλά θα πάω σε καταστάσεις οριακά πολεμικές, να το πω έτσι, για να σου δώσω να καταλάβεις. Θα φανεί αστείο ίσως για εσάς. Ότι έκανα μπάνιο χωρίς να φοράω παντοφλές μετά από 16 μήνες. Και χωρίς να χτυπάει κανένα την πόρτα να βγω για να πει ο επόμενος. Κατάλαβες, όπως συμβαίνει σε μια φυλακή. Το ότι ξάπλωσα στο βράδυ μου. Αυτά όλα να τα εκτιμήσουμε, γιατί δεν τα έχουν όλοι. Ξέρετε. Και υπάρχουν άνθρωποι που τα φτερούνται άδικα. Είστε σε επαφή με, δεν ξέρω, γονείς, οτιδήποτε που έχουν ζήσει ακριβώς αυτό το φόβο της ευπαθούς ομάδας? Όχι, ευπαθείς ομάδες. Α, η αδελφή είναι έγκυος. Οπότε, ναι, μπορείς να τη χαρακτηρίσεις ευπαθή ομάδα. Αλλά όχι, δεν έχω. Εντάξει, ο πατέρας μου είναι λιγάκι μεγαλύτερος, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι. Είμαστε όλοι, προσέχουμε, αλλά δεν μας κάνει κάτι να ανησυχούμε. Γενικά όλο αυτό που ξαφνικά, ενώ πέρα το προσωπικό, ο καθένας το προσωπικό του ζήτημα, που εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, θέλω από κάποιοι έχουν ανθρώπους που ενδεχομένως να τους έχουν χάσει, ήθελα να σε ρωτήσω, εάν θεωρείς ότι όλο αυτό το πράγμα θα μας αλλάξει, είσαι ένας άνθρωπος που βγαίνει από έναν σοβαρό εγκλισμό, που προφανώς θα σε άλλαξε σε κάποια πράγματα, και όλοι συζητάμε για αυτή τη διαπλανητική συνθήκη που θα μας αλλάξει όλους. Και ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Μακάρι οι άνθρωποι και οι καταστάσεις να αλλάζαμε τόσο γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα μας αλλάξει τρομερά. Θα είναι χρήσιμο αν καταφέρει κάποιος από το πλήρες σκοτάδι που έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, με αυτή τη συνθήκη που υπάρχει ο χρόνος εννοώ, να καταλάβουμε δύο πραγματάκια παραπάνω για τον εαυτό μας. Αυτό αν είναι ικανό να αλλάξει τον κόσμο, μακάρι. Αλλά για κοσμοϊστορικές αλλαγές. Δεν πιστεύω ότι με 1-1,5 ο κόσμος θα αλλάξει και τόσο πολύ. Είναι πολύ λίγο το διάστημα για να πούμε ότι μπορεί να αλλάξουμε σαν άνθρωποι. Γιατί ο κόσμος θα αλλάξει να αλλάξουμε εμείς σαν άνθρωποι. Έτσι. Και θα επιστρέψουμε και στο να είμαστε κακοί και στο να είμαστε άδικοι. Και στο να είμαστε, δεν ξέρω τώρα αν θα κοπεί αυτό, και στο να είμαστε μαλάκες μερικές φορές. Όλα αυτά. Μετά από 16 μήνες που με ρωτάς, είναι μια διαδρομή πλήρους εγκλεισμού και φυλάκισης, όπου εκεί είσαι μόνος σου με τον εαυτό σου. Δεν είσαι ούτε καν με ανθρώπους γύρω σου που επιλέγεις να είσαι. Ο χρόνος είναι το ζητούμενο. Ο χρόνος σε συνδυασμό με το οτιδήποτε άλλο να σε προσπάει από τη σκέψη. Αυτός ο συνδυασμός είναι που κουμπώνει στην ουσία. Εδώ πέρα ο χρόνος δεν είναι τόσο μεγάλος. Μαλάκες, ήμασταν μαλάκες, θα καταλήξουμε να είμαστε. Απλώς είναι μια ωραία οπτική, έστω και αν μισό πράγμα παραπάνω ο καθένας μας καταλάβει για τον εαυτό του, θα είναι κέρδος. Πες μου εγκατακλείδη κάτι που άλλαξε για σένα, ναι, σε αυτή τη συνθήκη του πλήρους εγκλεισμού. Όλο το σύμπαν μέσα μου. Βγήκα σταθερός, στέρεος. Όχι σταθερός, στέρεος είναι η σωστή λέξη. Βγήκα πολύ πιο στέρεος από ό,τι μπήκα μέσα. Πρώτα απ' όλα είναι η βάση και ο πυρήνας μας. Πρώτα απ' όλα αγαπάμε τον εαυτό μας και μετά δικούμε από τη ζωή να μας αγαπούν οι άλλοι και να μας αποδέχονται για το οτιδήποτε. Είτε επαγγελματικά, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Το βράδυ κοιμάσαι ήρεμος. Τα βράδια κοιμάμαι πολύ πιο ηρεμός από ό,τι κοιμόμουν πριν πω. Αν το δεις απ' την άλλη, είναι μια χρυσή ευκαιρία για το πώς θα το χρησιμοποιήσεις μέσα σου. Ή να καταλήξεις να τρελαθείς ή να το δεις επικοδομητικά. Εγώ επέλεξα το δεύτερο. Και μου βγήκε από μόνο του γιατί μέρες που είναι, θα έρθω να σου πω ότι δεν ξέρω αν θα το ονομάσουμε Χριστό ή Ανάσταση ή όπως θα το ονομάσουμε, αλλά το να νιώθεις και να ξέρεις ότι έξω από αυτό σε περιμένει η αγάπη. Όσο τραγικό και αν είναι αυτό που σου συμβαίνει, αν στο τέλος σε περιμένει η αγάπη. Και δεν μιλάω για τον έρωτα, μιλάω για την ανθρώπινη αγάπη, είτε από όπου προέρχεται. Γιώργο, θέλω να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Η τελευταία με ερώτηση συνήθως είναι τι είναι αυτό που θα κάνεις όταν θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις έξω. Θέλω να πω, μετά από δύο συνεχόμενες, μία σοβαρή και μία σοβαρή καραντίνα, τι θα κάνεις όταν θα ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα? Το πρώτο πράγμα που θα κάνω μόλις ανοίξει η πόρτα, πολύ απλά αυτό που έχω ανάγκη να κάνω και που με έχει λείψει πάρα πολύ, είναι πολύ απλά να το πω λαϊκά, να ψάχνω για δουλειά. Όλο αυτό που έχω βιώσει έχει γίνει μέσα με ένα πολύ όμορφο πράγμα, το οποίο έχω την ανάγκη να ξεράσει σε μια σκευή κάπου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, πολύ άμεσο, είναι να δω ανθρώπους που μου έχουν λείψει και δεν πρόλαβα ούτε να τους αγκαλιάσω και ούτε να τους φιλήσω. Γιώργο, αυτό θα σε ρώταγα. Θα αγκαλιάσεις άφοβα? Ναι, θα αγκαλιάσω άφοβα. Γιατί όταν για 16 μήνες δεν αγκαλιάζεις επειδή έχεις ένα τζάμι που στο απαγορεύει, ξέρεις. Ναι, θα αγκαλιάσω άφοβα. Τι, μην κολλήσω κορονοϊό, ας πούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν να αγκαλιάζουμε με φόβο, τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα. Δηλαδή το να αγκαλιάζεις άφοβα λόγω κάποιου ιού ή όχι, εντάξει, οκ. Okay. Είναι και λίγο σχετικό και λίγο τυχαίο κτλ. Αν με ρωτάς τώρα για τον ιό, γιατί γι' αυτό μιλά, από το ιού δεν έχω τίποτα να φοβάμαι. Είναι μια κατάσταση στην οποία έχουμε πειθαρχήσει όλοι. Οκ, okay, εγώ θα αγκαλιάζω άφοβα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάναμε αυτή την κουβέντα. Χάρηκα πολύ και που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα πολύ, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πολύ, να ξέρεις. Να σε καλά. Και χάρηκα πολύ και εγώ για την ωριμία. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Να σε καλά και σε σένα. Γεια. Γεια σας. Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μετά γράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.